Πέντε αισθήσεις έχει το σώμα, πέντε αισθήσεις έχει η ψυχή. Όταν ενώσουμε τις πέντε με τις πέντε, έχουμε, λέει ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός, δεκάχορδον όργανο, με τον οποίο αισθάνεται ο άνθρωπος και τα εγγύς και τα μακρά, και τα ορατά και τα όρατα. Οι περισσότεροι, λόγω του ότι ασχολούμαστε μόνο με τον εγκέφαλο και μόνο με τις αισθήσεις του σώματος, και ιδιαιτέρως τα άθεα ευρωπαϊκά γράμματα απολυτοποίησαν αυτές τις πέντε αισθήσεις του σώματος, κάτι τελευταία άρχισαν να αντιλαμβάνονται μέσα από μαγείες και αποκρυφισμούς για την έκτη αίσθηση. Λες και δεν υπάρχει έβδομη και όγδοη και ένατη και δέκατη. Και όταν λέει, εννοούν τη διαίσθηση που έχουν μερικοί άνθρωποι, συνήθως με τη βοήθεια ουχή του Αγίου Πνεύματος, αλλά των αρνητικών πνευμάτων, των δαιμονικών. Εμείς όμως, οι Ορθόδοξοι, γιατί είμεθα στην ορθή δόξα, στην ορθή πίστη δηλαδή, γιατί μπορούμε να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας με όλη την εγωπάθεια που έχει και την κακότητα, είτε δική μας είτε και κληρονομική μερικές φορές, και τα δύο συνήθως. Μπορούμε να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας αν δώσουμε τη δέουσα προσοχή και στις αισθήσεις του σώματος, και το σώμα να έχει την αξία του, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ιδιαιτέρως ποιος θα βοηθήσει το καημένο το σώμα, οι πέντε αισθήσεις της ψυχής. Με ποια μάτια έβλεπε η τυφλή Αγία της Ρωσίας, η Αγία Πατρόνα? Με τα μάτια της ψυχής. Και έβλεπε τα πάντα. Και έβλεπε και περισσότερα από ό,τι βλέπουν οι υγιείς που έχουν τα μάτια τους ανοιχτά. Λοιπόν, πώς έβλεπε ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος? Με τα μάτια και του σώματος, αλλά πιο πολύ της ψυχής. Και έτσι γνώριζα και τα ονόματά μας πριν μας γνωρίζουν. Έτσι γνώριζα και την ψυχή μας, γιατί έβλεπα τις ενέργειες και τα φιλοκάρδια του εσωτερικού μας είναι. Μου είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο αγωνιστής άνθρωπος, που δίδει μεγάλη σημασία στις πέντε αισθήσεις της ψυχής, ιδιαιτέρως προσέχει τον νου του και τον κατεβάζει στην καρδία, και εκεί γίνεται η καθαριότητα του νου και της καρδίας από διαλογισμούς και επιθυμίες, και έτσι μπορεί να ενωθεί η καρδία μαζί με τον νου και να γίνουν ένα. Και τότε ο άνθρωπος ανοίγουν τα μάτια της ψυχής, ο νους δηλαδή. Ο νους είναι τα μάτια της ψυχής. Και όλες οι υπόλοιπες αισθήσεις, άλλες διθασέβονται και ελέγχονται, όπως η φαντασία, και άλλες αναπτύσσονται περισσότερο υγιώς, όπως η διάνοια, ο νους και η γνώμη. Λοιπόν, μου είπε ότι του έδειξε ο Θεός εδώ την περιοχή του Φτερικουδίου, και επειδή ήξερε ότι πάω σε ένα μοναστήρι στην Ελλάδα, στο Δριόγουνο, που είναι εκεί ένας ευλαβής άνθρωπος του Θεού, ηγούμενος, και έχουμε αγάπες και γνωριστήκαμε, και η περιοχή εκεί είναι έτσι ωραία, όπως εδώ στο Φτερικούδι, στην Άνω Πιτσιλιά, με τα δέντρα, με τα ψηλά βουνά, τα αετόμορφα βουνά, και μου λέει αυτός, τι ωραία που είναι εκεί που θα πας, μου λέει, και τι μεγάλος Άγιος αυτός ο Άγιος ο Αβακού, μου λέει. Έζησε σχεδόν, μου λέει, πριν χίλια χρόνια, του λέω, ναι, τον 11ο αιώνα. Και τι ησυχαστής ήταν, μα πόσον αγάπησε αυτός την ησυχία. Μα πόσον αγάπησε αυτός την ησυχία. Μα πόσον αγάπησε αυτός την ησυχία της καρδίας. Ακούτε ποια ησυχία, λέει. Όχι την ησυχία του τάφου. Και ο τάφος έχει ησυχία. Και τα νεκροταφεία έχουν ησυχία. Ε? Αλλά δεν είναι η ησυχία του Αγίου Πνεύματος, εκτός κι αν έχει κανέναν Άγιο Θαμμένο έχει. Και το αισθάνεται η καρδιά. Λοιπόν, και το άλλο που είπαμε μαζί με αυτό, και το μοιράζομαι, μου λέει, ξέρεις,
Εσείς που λέει Κύπροι, έχετε τόσους πολλούς Αγίους. Κάθε καντούνι και έναν Άγιο. Κάθε χωριό και έναν Άγιο. Δικαίως ονομαστήκατε η Κύπρος είναι ίσως των Αγίων. Αλλά μου λέει, οι σύγχρονοι Κύπροι πρέπει να αγωνιστείτε περισσότερο. Να συνδεθείτε, μου λέει, με τέτοια πνευματικά κέντρα, όπως αυτά τα μοναστήρια, είτε παλαιά είτε νεότερα, αρκεί να έχουν το θεραπευτικό φρόνημα της Ορθοδοξίας. Με απλά λόγια, να προσέχουμε τον νου μας. Να προσέχουμε τον νου μας. Και όποτε δούμε ότι πάει κάπου στραβά, ζαβά, που λέμε Κύπροι, να μετανιώνουμε. Γρήγορα! Να μην πληθυζόμαστε μέσα στις ενοχές. Μα γιατί να το κάνω εγώ αυτό. Μα γιατί να το σκεφτώ. Αφού είμαι απόγονος του Αδάμ. Αλλά είναι και απόγονος του νέου Αδάμ. Ποιος είναι ο νέος Αδάμ? Ο Χριστός. Η νέα Εύα, η Παναγία. Έτσι. Εμείς είμαστε βαφτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μυρωμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο η Ορθόδοξη. Κανείς άλλος. Μόνο η Ορθόδοξη. Έχουμε πνεύμα να έχει. Να έχουμε και έναν δεύτερο έτσι στόχο. Όχι μόνο έναν καμάρι. Ότι είμαι θα ίσως των Αγίων και απόγονοι Αγίων και ηρώων. Αλλά το ένα είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Να προσέχουμε τον νου μας. Και όπου λαθεύσει να μετανοούμε γρήγορα. Το δεύτερο σας παρακαλώ. Το είπε σήμερα ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους που εδιέβασε ο καλός Ιεροψάρτης εν το μέσο του ναού. Και είπε, και το σπουδαίο είναι πάντα μου, ότι το κουβεντιάσαμε με αυτό, εχθές και προχθές. Τι? Την ενότητα της πίστης. Να λες στον κόσμο δεσπότη μου, μου λέει, να έχει έγνοια. Να κρατήσουμε την ενότητα της πίστης. Έχω μια πνευματικό κόρη, μου λέει, τι σημαίνει ενότητα της πίστης? Της λέω, άμα την βρω και μου χαμογελάσει, θα σου φέρω το χαμόγελο της. Να τώρα που ήρθε η ώρα, εδώ. Μάλιστα το κουβεντιάζαμε με τον αναγνώστη μέσα στο αυτοκίνητο. Και μόλις ακούσαμε τον Απόστολο να λέει για ενότητα της πίστης, κοιταχτήκαμε χαμογελώντας. Και λέω, κοίταξε τι είναι η φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Και λέει εδώ, και τελειώνω, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, μιλά και αυτός λέει έδωκε, ο Θεός μας, ο Τριαδικός έδωκε, λέει, τους Αποστόλους, τους Προφήτες, πριν τους Αποστόλους, τους Ευαγγελιστές, τους Τέσσερις, τους Ποιμένας και Διδασκάλους, τους Ιεράρχες δηλαδή και τους Διδασκάλους, όλους τους Διδασκάλους, οποιοδήποτε βαθμού μες στην Εκκλησία, προς τον καταρτισμόν των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, για να καταρτιστούμε, λέει, και να γίνουμε Άγιοι. Ακούτε γιατί πρέπει να προσέχουμε τον νου μας? Γιατί κοινωνούμε, γιατί ξομολογούμαστε, γιατί μετανιώνουμε συνεχώς? Για να αγιάσουμε. Ο Άγιος Αβακού το αντελήφθη αυτό. Και ήρθε εδώ, στα ετόμορφα βουνά του Φτερικουδίου, της Πιτσικιάς, και το στόχο του τον ευρύχει. Εμείς τι κάνουμε? Δεν είναι μόνο οι ασκητές που αγιάζουν. Έγκαμοι άνθρωποι γνωρίζουμε και εμείς που είναι από τώρα μέσα στο γάμο με παιδιά και έχουν αγιότητα του Υιού. Το Ευαγγέλιο είναι ένα για όλους. Για εγγάμους και αγάμους. Για ασκητές και για λαϊκούς.